Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Ρωσίδης, σπούδασα ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μαθηματικά στο MIT. Τώρα δουλεύω στη Twitter, σαν software engineer, και σήμερα θα σας μιλήσω για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Θα απευθυνθώ σε τέσσερις τομείς που πιστεύω είναι οι πιο σημαντικοί. Ο πρώτος, τα προγράμματα πλοήγησης, οι browsers. Για παράδειγμα, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Ενώ αρχικά ήταν απλά προγράμματα που φιλοξενούσαν ιστοσελίδες, τώρα έχουν εξελιχθεί και μπορούν να ελέγχουν και να προστατεύουν τα δεδομένα που ανταλλάζονται μεταξύ του χρήστη και μιας ιστοσελίδας, να προειδοποιούν όταν οι ιστοσελίδες δεν είναι ασφαλείς και να ενθαρρύνουν όταν οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν την τεχνολογία SSL που κρυπτογραφεί τα δεδομένα του χρήστη. Ο δεύτερος τομέας είναι οι ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες πλέον μαζεύουν, επεξεργάζονται και μοιράζουν τα δεδομένα σε ψηλές ταχύτητες και τεράστιες κλίμακες. Παρόλο που αυτό ακούγεται ανησυχητικό, ταυτόχρονα, οι σελίδες ενημερώνουν τον χρήστη με ποιον τρόπο καταναλώνονται τα προσωπικά του δεδομένα και του δίνουν τη δύναμη να τα χειριστεί όπως ο ίδιος θέλει. Για παράδειγμα, στο Twitter έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις ποιοι είναι οι ακροατές των μηνυμάτων σου. Ο τρίτος τομέας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το email. Συστήνω να χρησιμοποιείτε προγράμματα που μπορούν να κωδικοποιήσουν τα email σας και που έχουν δυνατά spam filters για να αποφεύγετε ενοχλητικά ή επικίνδυνα μηνύματα. Παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων είναι το Gmail και το Microsoft Outlook. Επίσης, συστήνω να δημιουργήσετε μία δεύτερη ηλεκτρονική διεύθυνση σε περίπτωση που τη ζητούν ιστοσελίδες για εγγραφές, πληρωμές κτλ., οι οποίες δεν είναι τόσο σημαντικές και δεν θέλετε να σας ενοχλούν στην κύρια ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Όταν τύχει και σας στείλουν email άτομα ή οργανισμοί που δεν γνωρίζετε και σας προσφέρουν πράγματα που ακούγονται πολύ καλά για να είναι αληθινά, συνήθως είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά. Τέταρτος τομέας είναι το κινητό τηλέφωνο. Επειδή το κινητό σας μπορεί να χαθεί ή να κλαπεί, είναι σημαντικό όχι μόνο να έχετε καλούς κωδικούς, αλλά ακόμα σημαντικότερο, σε περίπτωση που έχετε σημαντικές και ευαίσθητες πληροφορίες, να έχετε εφαρμογές ή προγράμματα που να σας δίνουν τη δυνατότητα να σβήνετε όλα εξ αποστάσεως. Κλείνοντας, τρεις γενικές συμβουλές για το διαδίκτυο. Περιορίστε τις πληροφορίες που μοιράζεστε στο διαδίκτυο. Να χρησιμοποιείτε καλούς και δύσκολους κωδικούς και να θυμάστε να κάνετε sign out από ιστοσελίδες και να ελέγχετε την αυθεντικότητα των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.